Πριν λίγες μέρες διάβασα σε κάποια ιντερνετικά φόρουμ ότι μπορούμε, λέει, να καθαρίσουμε το φούρνο με αφρό ξυρίσματος. Επειδή είναι πιο ήπιο καθαριστικό, δεν έχει τόσο ισχυρούς διαλύτες μέσα και από τη στιγμή που ένα προϊόν το βάζουμε σε δέρμα, δεν είναι τόσο ισχυρό ώστε να μας κάνει ζημιά στο φούρνο. Καθαρίζει όμως. Το σκεπτικό είναι ότι απλώνουμε τον αφρό πάνω στο φούρνο και επειδή έχει την ιδιότητα να μένει και να μην ξεραίνεται, να μένει για αρκετό διάστημα, μπορεί να μας κάνει, μπορεί να μαλακώσει τα ξεραμένα λίπη και να βγουν πιο εύκολα. Ουσιαστικά θα πάμε να το δοκιμάσω εγώ, ώστε αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, να μην το δοκιμάσετε εσείς. Παίρνουμε έναν αφρό ξυρίσματος. Δεν είναι τόσο τοξικό ώστε να μας κάνει ζημιά αν δεν ξεβγαλθεί καλά. Τώρα θα το αφήσω λίγο να μαλακώσει, να κάνω και πίσω την πλάτη. Πρέπει να το αφήσουμε μέχρι στο σημείο εκείνο που αρχίζει ο αφρός και ξεραίνεται τελείως. Και αφού έχουν περάσει 20 λεπτά, με ένα ελαφριά βρεγμένο σφουγγαράκι που πλένουμε τα πιάτα, πάμε να δούμε τι ακριβώς θα κάνει. Κι όμως ο πάτος καθάρισε. Βγάζει βρωμιά, αλλά δεν βγάζει τα πολύ δύσκολα. Νομίζω ο αμφιλεγόμενος τρόπος που κάνουν οι περισσότεροι με την αμμονία, δεν το έχω δοκιμάσει, πρέπει να είναι ο πιο αποτελεσματικός.
Βέβαια, αν επιμείνουμε λίγο, καθαρίζει. Και τη δύσκολη βρωμιά. Όταν κάνετε δουλειά μες στο φούρνο θα κλείνετε το ρεύμα, γιατί μπορεί να έχετε κάπου διαρροή. Και να σας χτυπήσει το ρεύμα ενώ καθαρίζετε. Κοιτάξτε, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αν κάποιος είναι πολύ σχολαστικός με την καθαριότητα και καθαρίζει μέρα παραμέρα το φούρνο ή δύο φορές τη βδομάδα ή αρκετές φορές το μήνα, ας πούμε, από το να χρησιμοποιεί χημικά και να χαλάει και τα χέρια του, γιατί δεν είναι μόνο ότι χρησιμοποιούμε χημικά στο φούρνο, είναι ότι μπορεί να μείνουν υπολείμματα και με το φαγητό να τα εισπνεύσουμε, ή αν κάποιον δεν το βολεύει τα γάντια και καθαρίζει με το χέρι, ο αφρός κρυσμάτος δεν έχει καμία σχέση με τα χημικά και τα απορρυπαντικά. Ότι βγάζει βρωμιά, βγάζει. Εντάξει, σε γενικές γραμμές δεν δουλεύει αυτό το σούπερ που λένε ότι καθαρίζει και γίνεται πεντακάθαρο. Δεν δουλεύει. Δεν καθαρίζει. Αν είναι να χρειαστεί τόσο πολύ τρίψιμο, ας πούμε εδώ που δεν το τρίψα καθόλου, σχεδόν, δεν καθάρισε. Σε γενικές γραμμές δεν καθαρίζει. Οπότε, αν είναι πολύ βρώμικος ο φούρνος σας, μην το δοκιμάσετε. Κάντε μία εγγραφή στο καινούριο κανάλι. Το Home Crafts έγινε ουσιαστικά... Θα ανεβάζω κάποια βίντεο εκεί μικρής διάρκειας που θα απέφευγα να ανεβάσω εδώ. Δηλαδή κάποιες αναλαμπές που μου έρχονται με βιντεάκια μέσα στην ημέρα που βλέπω κάτι μπροστά μου, ας πούμε χρηστικό, και θα έπρεπε να τα μαζέψω σαν αρχείο για να κάνω ένα μεγαλύτερο βίντεο να τα ανεβάσω εδώ. Τα μάζευα και δεν τα ανέβαζα ποτέ. Οπότε τώρα θα τα ανεβάζω εκεί και θα έχουμε περισσότερη θεματολογία. Κάντε μια εγγραφή, θα βρείτε link στην περιγραφή και στο τέλος του βίντεο θα έρθει μπανεράκι με το καινούριο κανάλι να κάνετε μια εγγραφή. Και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο.